Από την περίοδο 98-99 έπαψε να είναι υδροβιότοπο. Φοβερό δεν επιχείρημα. Δεν σας φαίνεται καθόλου παράξενο. Άλλο φοβερό αυτό. Επιχείρημα, κύριε Υπουργέ. Και συνεχίζω σε 2-3 σημεία. Άλλο φοβερό επιχείρημα. Ότι είναι σε μια θέση ο Υπουργός που θέλει να πει. Κύριε Μεθαύριο θέλετε να το στείλετε στην Ελλάδα. Κύριε Πλεύρη και κύριε Βόζεμπεργκ. Ο κύριος Δούκας λέει αυτά που θέλει να πει. Και από ό,τι καταλάβατε, συνομιλεί με τον κύριο Παταλωτή. Δεν χρειάζεται. Ούτε συνηγόρους χρειάζεται. Δεν θα πείτε εσείς, κύριε Πλεύρη, αν χρειάζεται να συνομιλεί. Καταλαβαίνετε κι εσείς. Όχι, καταλαβαίνω πολύ καλά. Δεν βλέπω. Δεν θα το πείτε εσείς, αν χρειάζεται. Θα μου επιτάμε πάρα πολύ σύντομο, κύριε Πρετεντέρη. Καθόλου. Καμία σχέση. Σας ακούω. Δεν παραδόθηκε, δεν πέρασε σε καμία κυριότητα της Μονής. Υπάρχουν πρωτόκολλα παράδοση και παραλαβής. Βάσει αυτών των γνωματικών συμβουλίων, δεν υπάρχει μεταγραφή στο υποθηκό φυλακείο, υπάρχει καταχώρηση. Γιατί μεταγραφή υπάρχει μόνο όταν μεταβιβάζεται κυριότητα. Δεν είναι το ίδιο, είναι ξεκάθαρο. Το ίδιο σε επισημότητα. Πάντως, τέλος πάντων, υπήρξε πρωτόκολλο παράδοση. Υπήρξε πρωτόκολλο καταγραφή. Λοιπόν, καταχωρίστηκαν, δεν μεταγράφηκαν. Που σημαίνει ότι δεν πέρασε, η διαφορά είναι ότι δεν πέρασε. Καμία κυριότητα. Και το πρωτόκολλο παράδοση παραλάβει. Τι αφορούσε τώρα, υπήρξε πρωτόκολλο. Τι αφορούσε το πρωτόκολλο παράδοση παραλάβει. Όχι τον κόσμο, αφήστε να ενημερώσω. Πείτε μου, τι αφορούσε, κύριε Πεταλωτή. Υπήρχαν πρωτόκολλα παράδοση παραλαβή. Λέει πρωτόκολλο παράδοση παραλαβή τη λίμνη. Πρωτόκολλα παράδοση παραλαβή τα οποία καταχωρίστηκαν. Δεν πέρασε καμία κυριότητα. Μα σα παρακαλώ, κύριε Βόζεμπεργκ, τώρα μην με αφήσετε να μιλήσω. Δεν τον αφήνετε να μιλήσει όμω. Είναι φοβερό. Πάει να πει δύο φράσει και τον διακόπτει αμέσω. Δεν μπορεί να μιλήσει έτσι ο άνθρωπο. Πείτε τα ό,τι θέλει. Δεν μπορεί να μιλήσει έτσι. Δεν γίνεται αυτό. Ακούσαμε τον κύριο Δούκα υπομονετικά. Να ακούσουμε και τον κύριο Παταλωτή. Θα ακούσω και εσά και τον κύριο Πλεύρη και όλου. Δεν έχω διάθεση να μιλήσει κανένα. Όλοι θα μιλήσετε. Ο κύριο Φωτιάδη, ο οποίο έχει κρυθεί και έχει κρυθεί και πολιτικά. Ανακάλεσε τις πράξεις του αυτές. Μέχρι εκεί. Όχι, ανακάλεσε, επανεξέταση. Κύριε Πεταλωτή. Λοιπόν, αφήστε την ανάκληση δεν έκανε. Το ξέρετε. Διορθώστε μετά. Ξέρετε κι εσείς ο ίδιος το έχετε γράψει ότι δεν έκανε ανάκληση. Ποιος έχει κατηγορηθεί. Όχι, αλλά κύριε Πεταλωτή, αυτό που είπε. Η λάσπη κυρία Βόζεμπεργκ έχει τα όρια τη. Από ποιον. Το ξέρετε ότι έχει υποθεί και έχει γραφτεί. Όχι, για εσά μια περιραίωσα ατμόσφαιρα, κύριε Πεταλωτή. Να πούμε για την περιραίωσα ατμόσφαιρα. Όχι, η περιραίωσα ατμόσφαιρα ήταν ότι κέρδισε το δημόσιο, δεν λέμε τίποτα κακό. Εκ των υστέρων αποδείχθηκε ότι κέρδισε. Ναι, ναι, δεν υπήρχε. Αυτό λέγεται. Αν σα παρακαλώ, μια στιγμή όμω. Στα μέσα του 2003. Το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει να τις δίνει πολλαπλάσιες εκτάσεις. Όχι, δίνει τη λίμνη. Παρέδωσε τη λίμνη. Παρέδωσε τη λίμνη. Επαναλαμβάνω. Μη με διακόπτετε. Κύριε Πλεύρη. Δεν βρέθηκε. Απλώς για να τοποθετηθώ, κοιτάξτε, είναι ξεκάθαρο ότι διαδρομή πολιτικού χρήματος δεν έχουμε, όπως και διαδρομή μαύρου χρήματος σε ακίνητα που αφορούν τις ανταλλαγές. Δεν υπάρχουν. Όχι, να πω και κάτι άλλο. Συγγνώμη. Γιατί είναι μαύρε οι ανταλλαγές από πάνω μέχρι κάτω. Κύριε Πεταλωτή, δεν πρόλαβα να πω μια κουβέντα. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, Ελίζα. Μισό λεπτό. Δεν ξαναπάρω το λόγο για να ολοκληρώσω το σκεπτικό. Μόνο για αυτό. Η κυρία Ρογόζεμπε καταλήγει από ό,τι κατάλαβα ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο. Κύριε Πλεύρη. Λοιπόν, κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι σε αυτή την υπόθεση και σωστό είναι να τη λέμε υπόθεση, είναι πραγματικότητα, ειδικά όταν είμαστε προανακριτικό όργανο, υπάρχουν κάποιοι μύθοι και κάποιε πραγματικότητε. Εγώ δηλαδή το θέμα της παραίτησης από έκδοση της απόφασης είναι κάτι το οποίο με προβληματίζει. Και κατά την άποψή μου, από την πρώτη στιγμή, επειδή ο νόμος του 38 είναι σαφές ότι πρέπει να είναι μόνο σε εύκολες υποθέσεις, έπρεπε να έχει ακολουθεί δικαστική διαδικασία. Στις ανταλλαγές έχουμε τρομακτικά κενά και δεν έχουμε μια αξιόπιστη έρευνα που να ξεκαθαρίζει το αν υπάρχει ζημία ή δεν υπάρχει ζημία. Ζητήσαμε, το θέμα είναι. Και κύριε Βόζεμπεργκ, άστε με λίγο, προσπαθώ να κάνω ένα σκεπτικό. Το έχετε πει όμως τέσσερις φορές, μην επανέλθετε. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κύριε Πρέδρε, για να καταλάβουμε. Και θα το πω κάτι. Αυτή τη στιγμή, τώρα που μιλάμε, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας χαρίζει στο Βοτανικό μια έκταση, χαρίζει με νομοθετική πράξη και θα πληρώσει το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, που καταργήθηκε βέβαια το Εθνικής, προκειμένου να αναγερθεί τζαμί. Εκεί πέρα λοιπόν δεν λέει κανένα για σκάνδαλο που χαρίζεται μια έκθεση. 50 εκατομμυρίων Πλεύρη, ευρώ άλλο και άλλα 30. Κύριε Πεταλωτή, θα το πούμε αυτό. Με αυτά που δηλαδή, εάν η Ιερά Μονή ίσως ήταν κανένα μουσουλμανικό τέμενος, μπορεί να είχε καλύτερη αντιμετώπιση. Καλά, τώρα φοβία, θα σας πω γιατί. Δεν ξενοφοβία. Θα σας πω γιατί. Εγώ ότι δεν θέλω να γίνει τζαμί, δεν θέλω να γίνει, αλλά δεν θέλω οπωσδήποτε να χαριστεί τζαμί. Δικαίωμά σας, να μην θέλετε. Δεν υπάρχουν έχετε... άλλοι που θέλουν να προσεύχονται. Και δεν μου λέτε και θα πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος αυτό. Να το πληρώσει αυτός που θέλει να προσεύχεται. Είστε εκτός συζήτησης. Κύριε Πρετεντέρη, η ουσία ποια είναι αυτό. Υπάρχουν και Έλληνες φορολογούμενοι μουσουλμάνοι. Ναι, αλλά κοιτάξτε, γιατί οι εκκλησίες. Όχι. Γιατί οι εκκλησίες χτίζονται όχι από το κράτος. Ναι. Οι εκκλησίες χτίζονται με έξοδα της καθενωρίας. Εντάξει, ας προχωρήσουμε παραπέρα. Γιατί το λέω αυτό. Διότι
εδώ πέρα τι έχει γίνει στο βατοπέδι. Και έχω καταλήξει ένα επίπεδο. Ενώ υπήρχε μια τάση να μην φτάσουμε οριακά με τη Μονή, να υπάρχει μια εξυπηρέτηση και μπορούσαν όλα αυτά φανερότατα και ξεκάθαρα, όπως προβλέπει ο νόμος, να δίνει το δημόσιο σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου σε ΟΤΑ. Γιατί η Μονή, μην το ξεχνάμε, είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Το δημόσιο δίνει στο δημόσιο. Ενώ προβλέπεται διαδικασία νομοθετική και ξεκάθαρη. Και έπρεπε η Νέα Δημοκρατία, εάν ήθελε, να ερχόταν στη Βουλή και να έλεγε: έχω την πολιτική απόφαση, θεωρώ ότι η Λίμνη ανήκει στη Μονή, αλλά και να μην της ανήκει, επειδή δεν θέλω να συγκρουστώ. Ορίστε, φέρνω ένα νόμο. Θα κρινότανε, θα κατακρινόταν, αλλά δεν θα είχε επιτρέψει όλες αυτές τις διαδικασίες. Όλες αυτές οι διαδικασίες δηλαδή, που έχουν και χαρακτηριστικά παρανομίας, και εγώ ξεκαθαρίζω, κύριε Πρεζιντέρη, γιατί δεν θέλω να κοροϊδεύω τον κόσμο. Το 86 παράγραφος 3 του Συντάγματος είναι ξεκάθαρο. Έχουμε εξάλληψη του αξιοπίνου για να μιλάμε νομικά, όχι παραγραφή. Μέχρι το Μάιο του 2009 που έκλεισε ευθυμίως ο κύριος Καραμαλής στη Βουλή και όλοι τότε είπαμε το κάνει για να παραγραφούν τα δικήματα, μπορούσαμε να στείλουμε και τώρα και δεν όπως μπορούμε. Λέτε παραγράφηκαν. Αυτό λοιπόν που λέω είναι το εξής. Μία υπόθεση. Γιατί βρήκατε βρίσκω ποινικές ευθύνες. Θα σας πω, όχι βρίσκω, τη βρίσκω εσείς, θα μου πείτε. Βρήκα ποινικές ευθύνες στο θέμα παρέτησης από έκδοση απόφασης και βρίσκω ποινικές ευθύνες επαρκής ενδείξης. Κανού, κύριε Πλεύρη. Δηλαδή, μα το είπα στον κύριο Δούκα, κύριε Πέταλο. Δεν είπα εγώ. Και για τον κύριο Κοντό και για τον κύριο Βασιάκο, σε περίπτωση που έχουμε. Με συγχωρείτε, δεν βγάζω απόφαση. Κυρία Βόζεμπερκ, δεν βγάζω απόφαση. Πρόταση κάνω επαρκής ενδείξης. Όμως, μιλάμε στον κόσμο. Να ολοκληρώσω. Μην με διακόψετε. Έχετε πει έξω να ολοκληρώσετε. Δεν μπορεί να μιλάμε ποινικές ευθύνες χωρίς λόγο. Αυτό τελειώσει είναι και το είπατε εσείς στην αρχή, κύριε Πρεζιντέρη, και είναι αλήθεια. Μια υπόθεση που ξεκινούσε από πολιτική διάσταση και μπορούσε, αν είχε τότε το θάρρος ο τότε πρωθυπουργός, να έλεγε: βγαίνω και φέρνω ένα νόμο, προτίμησε να τα κάνει όλα υπογείως με αποτέλεσμα να έχουμε φτάσει σε αυτό. Πολύ ωραία. Θέλω να συνοψίσω μια στιγμή τη συζήτηση αυτή. Γιατί μας λέτε πως θέλω μια στιγμή να συνοψίσω, κύριε Πρέπε, παρακαλώ πολύ, πριν πάω σε διαφημίσεις. Και θα έχουμε πολύ καλό κουβεντιά σου. Πάντως, κακώς βγαίνει το πόρισμα 20 μέρες πριν τις εκλογές. Άμα αρχίσει τώρα να τσακωθεί το πρόγραμμα, θα το συνεχίσει το βράδυ. Ορίστηκαν οι εκτιμητικοί. Όλα κακώς γίνανε, κύριε Πρέπε. 5 μέρες πριν τις εκλογές. Χειρότερα από όλα, άμα είναι που δώσατε τη λίμνη. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλή σας νύχτα. Εκείνοι που τη δώσανε, όχι εμείς.